Το πρόσωπο του αγώνα σήμερα μεταξύ του Φέακα και του Εθνικού Κοζάνης για την Α2 γυναικών δεν είναι καμία από τις παίχτριες. Είναι ο Πάρης Γράψας που είναι κοντά μας, ένα δικό μας παιδί ουσιαστικά, ο οποίος θα σφυρίξει στον αγώνα, δεν θα είναι μόνος του. Αλλά δεν μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε τώρα που τον βρήκαμε εδώ. Τι έγινε, όλα καλά? Όλα καλά. Καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής τένις, διαιτητής χάντμπολ. Τι έκανες εσύ τώρα? Μέσω της σχολής, όλα τα ερεθίσματα αυτά και η ιστορία μου εδώ στο χώρο, από την οικογένειά μου που είμαστε μέσα στο χώρο του αθλητισμού, με τη μητέρα μου, με τους προπονητές μου, τους καθηγητές μου, από το σχολείο και τις ακαδημίες όλες που είχα συμμετάσχει, έφεραν όλα αυτά να ασχοληθώ με το τένις και γενικότερα να προσφέρω στον αθλητισμό. Μέσα στη διαιτησία σε αυτό. Στο 7ο Δημοτικό. 7ο Δημοτικό, με τον κύριο Σουρτζίνο Σπύρο, μετά με τον κύριο Βαρζακάκο. Οι πρώτοι άνθρωποι που με μίλησαν στον αθλητισμό ουσιαστικά μαζί με τη μητέρα μου και το handball. Και μετά σταμάτησα το handball γιατί ήθελα να ασχοληθώ και με άλλα αθλήματα. Mm-hmm. Πήρα μια ιδέα απ' όλα μέχρι να ανοίξω νέους ορίζοντες στο ΤΕΦΑ που αποφύτησα. Υπόψη ότι και πολλά κορίτσια του ΦΕΚΑ είναι από το 7ο Δημοτικό. Στο λέω έτσι πληροφοριακά. Το 7ο Δημοτικό πάντα έχει παράδοση. Το handball, καλό ή κακό. Λοιπόν, οπότε... το τένις είναι ένα ατομικό άθλημα κυρίως. Ναι. Το handball είναι ένα ομαδικό. Από αυτά τα δύο, βέβαια εσύ σαν προπονητή σε τένις, αλλά από αυτά τα δύο, ποιο προτιμάς, ποιο αρέσει περισσότερο? Το κάθε άθλημα έχει εντελώς διαφορετική ομορφιά και είναι το τι ταιριάζει στον καθένα. Εγώ, ως άνθρωπος που, σαν μαθητής, πάντα ήμουν υπέρ των ομαδικών αθλημάτων και αρνούμουν να κάνω ατομικά. Όταν 18 χρονών δοκίμασα το τένις, τρελάθηκα με το πόσο πολύ πρέπει να παλέψει με το εγώ σου και τον εαυτό σου για να κερδίσει ένα ατομικό άθλημα. Οπότε είναι ξεκάθαρα τι ταιριάζει στον καθένα. Προσωπικά παίζω τένις και θα συνέχιζα να παίζω τένις. Λοιπόν, πρόσεξε ερώτηση, παγίδα. Τζόκοβιτς, ναι. Νάδαλ, Φέντερερ. Απάντηση. Φέντερερ. Έτσι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ωραία, λοιπόν, σήμερα ο αγώνας, δεν ξέρω πώς νιώθεις που επιστρέφεις στο νησί, που θα σφυρίξεις μια ομάδα πολύ ιστορική όπως είναι ο Φέακας. Είναι δύσκολο άθλημα το handball, παρότι σε κάποιους περνάει το γεγονός ότι είναι ένα άθλημα που επιλέγουν όσοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που με ορίσανε από την ΚΕΔ να σφυρίξω στον τόπο μου. Είναι και μια πρόκληση έτσι ώστε να δείξουμε ότι η εντοπιότητα δεν παίζει κανένα ρόλο όπως σφυρίζει ένας διαιτητής. Η εντοπιότητα δεν παίζει ρόλο. Όταν είσαι δίκαιος, αυτή είναι η δουλειά σου. Το handball είναι όντως ένα πολύ δύσκολο άθλημα, πάρα πολύ συνεργασία, πολλές επαφές, πολύ απαιτητικό σωματικά και ψυχικά, αλλά εννοείται πως είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα και πρέπει όλα τα παιδιά να το δοκιμάσουν. Πες και να περάσουν λοιπόν από αυτό. Στόχους, είτε σαν διαιτητή όσον αφορά το handball, είτε σαν προπονητή όσον αφορά το τένις. Στόχους δικούς σου προσωπικούς. Οι στόχοι μου στη διαιτησία του handball είναι να ανέβω όσο πιο ψηλά μπορώ σε κατηγορίες. Αυτή τη στιγμή είμαι κατηγορία β' διαιτητής. Ελπίζω σύντομα, ανάλογα με τις επιδόσεις μου, να ανέβω και στην πρώτη κατηγορία, στην Α1 ανδρών. Και γιατί όχι να διεκδικήσω κάποιες στιγμές και θέσεις στην Ευρώπη, καλώς έχονται των πραγμάτων. Όσον αφορά την προπονητική του τένις, επειδή δεν ήμουν αθλητής του τένις, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Δούλεψα πολύ, δουλεύω πάρα πολύ και έχω πολύ μέλλον ακόμα. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω να βγάζω αθλητές. Αλλά παντού δεν υπάρχει ταβάνι για μένα στο τένις. Πάντα για το καλύτερο και για τον αθλητισμό. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είδαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλό αγώνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.